Σίγουρα στην αρχή όταν ήρθα και μου εμπιστεύτηκαν κάποιες αρμοδιότητες. Ενδεχομένως, ε, να ήμουν πιο αφελής. Νομίζω ξέρω ότι είμαι ανοιχτό άνθρωπος, ε, ότι κάποτε είμαι και λίγο επαναστάτης, ότι δεν είμαι άνθρωπος των στεγανών και ότι είμαι και ειλικρινής. Έζησα ε, την κρίση από το 2013. Ένιωσα ποιοι ήταν οι κίνδυνοι. Τους βίωσα υπήρχαν κίνδυνοι να βγούμε εκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν κίνδυνοι να βγούμε εκτό από το ευρώ. Κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφικό. <Τοσίλισμα> Αυτή η κρίση είναι πάρα πολύ διαφορετική από την κρίση του 2013. <Τοσίλισμα> είναι πολύ αχαρό ο ρόλο του Υπουργού Οικονομικού. Να πρέπει να πατάει το φρένο εκεί που ξεφεύγουν τα πράγματα. για ένα πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλη περίοδο δεν είχα δει του γονεί μου. Του είχα βάλει σε αυστηρή καραντσί. Σταμάτησα να βλέπω την κόρη μου. Νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί ε, οι βλέψει μου. Είμαι υπουργό οικονομικών. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Απόψε βρισκόμαστε στον υπέροχο χώρο τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και μαζί μα είναι ένα από τα Πρόσωπα των ημερών, ο Υπουργό Οικονομικών, κύριος Κωνσταντίνο Πετρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Ε, είστε πρόσωπο των ημερών, διότι κραμόμαστε από τα χείλη σα τον τελευταίο καιρό. Έχουμε μια οικονομική κρίση α, σε όλο τον κόσμο λόγω τη πανδημία, και α, έτσι, μια καυτή πατάτα που έσκασε στα χέρια σα λίγου μήνε μετά που αναλάβετε το Υπουργείο Οικονομικών. Όντω, Κοιτάζω μια καυτή πατάτα. Όταν ο Υπουργό Οικονομικό σε οποιαδήποτε χώρα βρίσκεται στο... είναι το πρόσωπο των ημερών, όπω είπε, σημαίνει ότι ενδεχομένω κάτι να μην πάει καλά. Και κάτι δεν πάει καλά. Είναι κάτι το οποίο δεν πάει καλά σε όλο τον κόσμο. Δεν το είχαμε προβλέψει, κανένα δεν το είχε προβλέψει. Και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια απρόβλεπτη και αβέβαιη κρίση. Όμω απόψε, είναι και η φύση τη εκπομπή τέτοια. Θέλω να δούμε τον Κωνσταντίνο Πετρίδη ε, πέρα από αυτά που βλέπουμε συνήθω, βγαίνετε συχνά στι εκπομπέ, στις, στις ενημερωτικέ, στα δελτία ειδήσεων, λόγω τη θέση σα. Θέλω να δούμε ποιο είναι ο Κωνσταντίνο Πετερίδης, η διαδρομή του, η ζωή του. Στην Ελλάδα, λένε από τη δεκαετία του 80 επί Γεράσιμου Αρσένη, καθιερώθηκε ο τίτλο Ο τσάρο τη οικονομία. Και έμεινε. Οπότε θέλω να δούμε ποιο είναι ο τσάρο τη οικονομία τη Κύπρου ε, αυτή τη στιγμή. Ε, γιατί έχω την εντύπωση, όσο σας γνωρίζω, ότι δεν είστε τόσο πολιτικός όσο τεχνοκράτης. Ισχύει αυτό? Πάντα βρίσκα δύσκολο να διαχωρίσω αυτή την έννοια, καθαρά του τεχνοκράτη και καθαρά του πολιτικού. Για μένα δεν ξέρω τι σημαίνει πρώτα απ' όλα να είσαι μόνο πολιτικός. Ε, όλοι είμαστε πολιτικά όντα και όλοι ε, με κάποιο τρόπο, είτε από το τρόπο, είτε μέσω της ιδιότητα μα ω ψηφοφόρο, είτε ότι ανήκουμε σε οργανωμένα σύνολα, ανα... έχουμε σχέση με την πολιτική. Εγώ πάντα ενδιαφέρομαι για την πολιτική. Από μαθητή ήμουνα σε οργανώσει, ήμουνα πρόεδρο τη μαθητική κίνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, μετά στα φοιτητικά μου χρόνια. Και πάντα ασχολούμαι με τα πολιτικά, στο και δεν ήμουν, υπήρχαν περίοδοι στη ζωή μου που δεν ήμουν αναμειγμένο σε, σε οργανώσει. Έτυχε μετά Uh, όταν ήμουνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει μια πρόταση από τον τότε πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Νίκο τον Αναστασιάδη να αναλάβω διευθυντής του γραφείου του. Το 2011 ήταν τότε που είχαν γίνει βουλευτικές εκλογές ο τότε διευθυντής του γραφείου του ο Χάρης Γεωργιάδης είχε εκλεγεί βουλευτή. Uh, ήταν και λίγο πριν τις, πριν τις εκλογές. Εγώ τότε είχα θεωρήσει αυτό σαν μια ευκαιρία να μπω και λίγο πιο ενεργά στην πολιτική, αλλά για ένα περιορισμένο διάστημα. Μπορούσα να πάρω άδεια άνευ απολαβών, να επιστρέψω και λίγο Κύπρο μετά από πολλά χρόνια που απουσία στο εξωτερικό, να δω και λίγο τους γονεί μου, να δω και λίγο την οικογένεια μου πιο πολύ από κοντά, αλλά να νιώσω και περισσότερο στο πετσί τι σημαίνει πολιτική. Άρα η αρχική μου σκέψη ήταν να έρθω για ένα χρόνο, δύο χρόνια και μετά 7,5 χρόνια εδώ. Ούτε μονιμότερο του προσωρινού. Μου είχατε πει σε μια παλαιότερη συνέντευξη που είχαμε κάνει ότι με τον πρόεδρο Αναστασιάδη δεν γνωριζόσασταν καθόλου όταν σα το πρότεινα. Γνωριζόμασταν εξ αποστάσεω, φατσικό, τον ήξερα, ήταν ο πρόεδρο του κόμματο, ήξερε ότι υπάρχει ε, κάποιο στέλεχο μα στι Βρυξέλλε, του είχα μιλήσει κάποιε φορέ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είχαμε στενή επαφή. Ε, αλλά ε, ξέροντα τώρα καλύτερα και τον πρόεδρο Αναστασιάδη, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο εμπιστεύεται πολλές φορές και τη γνώμη των, των συνεργατών του και τι συστάσεις ανθρώπων, τους οποίους ο ίδιο εμπιστεύεται. Η σύσταση ήρθε από τον τότε το, 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 το διευθυντή του γραφείου του, τον, τον Χάρη τον Γεωργιάδη, ε, και μου έγινε αυτή η, ε, αυτή η πρόταση. Ο Χάρης Γεωργιάδης είναι ένας πολύ στενός σας ναι. φίλος. Ε, από ό,τι κατάλαβα, από τα μαθητικά χρόνια. Από τα φοιτητικά χρόνια, πάλι mm. μέσω της πολιτικής γνωριστήκαμε, όταν σπουδάζα εγώ Λονδίνο, αυτός σπούδαζε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε, ήμασταν μαζί μελί της πρωτοπορίας και με τον δήμαρχο της, του Στροβόλου, τον Ανδρέα τον Παπαχαραλάμπους και με άλλους. Και ήταν τότε που έγινε αυτή η επαφή και έκτοτε κρατήσαμε αυτή την επαφή, επαφή και έχουμε, και όπως αντιλαμβάνεστε, και από το 2013 μια πολύ πιο στενή συνεργασία. Σας πάντρεψε κιόλας μετά. Ναι, ναι. Ε, και βαφτίσα και την κόρη Α, είναι και ο νονός της κόρης σα. Οπότε σας παίρνει τηλέφωνο ο Χάρης Γεωργιάδης και σας λέει «Έχω αυτή την ιδέα, υπάρχει αυτή η πρόταση από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού να, έρθετε, να έρθεις στη θέση μου». Δεν το φοβηθήκατε καθόλου, δεν... Το φοβήθηκα. Γιατί ξέρετε... Ειδικά τότε για τον πρόεδρο Αναστασιάδη υπήρχαν αυτοί οι μύθοι των υπτάμενων <χει> αντικειμένων, τα τασάκια κτλ. Τα τα... Ότι τέλο πάντων είναι εκρηκτικό. Δεν το φοβήθηκα από αυτή την πλευρά. Ε, είχα μια πολύ καλή σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με καλέ απολαυέ. Τότε θυμάμαι, θα μετεπηδούσα και σε ένα άλλο χώρο που θα είχε ακόμη περισσότερε ε, απολαυέ. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν ένα μεσημέρι που με πήρε ο Χαρή Γεωργιάδη και μου λέει: Το σκέφτομαι αυτό, να το προτείνω. Και του λέω: Εντάξει, ρίξτε το όνομα στο τραπέζι. Και βλέπουμε. Ε, γιατί όχι να έρχομαι να Κύπρο, αλλά να το σκεφτώ. Και μετά από λίγο, μετά από λίγα λεπτά, θυμάμαι ήταν ένα με συμβρινό break που κάναμε για, για lunch. Με παίρνει ο πρόεδρο Αναστασιάδη, Μου λέει, έρχεσαι. Ε, του λέω, να το σκεφτώ. Μου λέει, έχεις δύο μέρες να το σκεφτείς. Ε, Στι δύο μέρες απάντησαν ναι, μετά είχα μετανιώσει, δεν ήταν εύκολη η απόφαση, είχα αγοράσει σπίτι, ε, είχα όλη μου την ζωή στημένη στις Βρυξέλλες, στις Βρυξέλλες και πρέπει να αποφασίζω μέσα σε λίγες μέρες αν θα έπαιρνα την απόφαση να έρθω για κάποιο διάστημα έστω, ε, Διευθυντή του γραφείου που ήταν και μια θέση ευθύνης ε, και τελικά είπα τον ναι μου, λέει εντάξει αν δεν πετύχει πα πίσω. Ε, τελικά είπα τον ναι, ήρθα à Κύπρο, μπήκαμε στην προεκλογική ήταν οι εκλογές του 2013, τα πράγματα οδηγηθήκαν στην εκλογή, μετά πήρα τη θέση του Υφυπουργού παρά του Πρόεδρο, λόγω της συνεργασίας και της καλής συνεργασίας που είχαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τιμή μου που μου πρόσφερε εκείνη τη θέση και μάλιστα μου εμπιστεύτηκε και με αρμοδιότητες, στην αρχή συντονιστικό ρόλο όσον αφορά το μνημόνιο, κάποιες αρμοδιότητες άλλε. Και τα πράγματα έχουν κυλήσει μέχρι σήμερα έτσι. Πώς ήταν η πρώτη περίοδος συνεργασίας με τον πρώτον Αναστασιάδη, αναγνωριστική, δηλαδή νιώθατε ότι και αυτός α, α, σας α, τέσταρε, εσείς βλέπατε πώς λειτουργούσε η χημεία μεταξύ σας, υπήρχαν εντάσει. Πώς, πώς ήτανε. Κοιτάξτε, σίγουρα υπήρχε μια αναγνωριστική περίοδος, ε, δεν είναι εύκολο να προσαρμοστείς από τη μια στιγμή στην άλλη, σε τόσο διαφορετικό περιβάλλον και σε ένα σκληρό περιβάλλον. Σε ένα σκληρό περιβάλλον της πολιτικής. Ε, πολλές ώρες, πολύ άγχος, πολύ στρες. Ε, αλλά ε, περάσαμε μια σχετικά μικρή περίοδο αναγνώρισης ε, και το θέμα είναι ότι με εμπιστεύτηκε. Ε, και αυτό απέδωσε. Απέδωσε στη συνεργασία μας. Ήταν τιμή μου που κέρδισα την εμπιστοσύνη του... Νίκου του Αναστασιάδη ε, και προσπαθώ από όποιο πως το μου εμπιστευτεί ε, ο ίδιος να φανώ αντάξιος ε, το προσδοκιών του, όπως και της πολιτείας. Πώς είναι ο Πρόεδρος στη συνεργασία? Ε? Κοιτάξτε, ο Πρόεδρος είναι πολύ αυστηρός. Ε, είναι πολύ απαιτητικός. Ε, πρέπει να έχεις και το, και το θάρρος της, της, της άποψής σου. Ε, το εκτιμά, πιστεύω, αυτό, αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση. Σε, σε ε, και δεν είναι εύκολες και στιγμέ όταν έχει να διαχειριστεί μια χώρα ε, και σημαντικέ πολιτικέ. Πρέπει να υπάρχει ε, αυτή η συνεργασία, αλλά ο Πρόεδρος ε, είναι άνθρωπο ο οποίο ε, σέβεται τι ε, ε, τις απόψει, τι προτάσει των, των στενών του συνεργατών, συζητά και ε, ε, είναι γι' αυτό πιστεύω και που ως, ε, χώρα. Ε, έχουμε κάνει τεράστια βήματα μπροστά. Έχετε συγκρουστεί, α πούμε, υπήρξαν εντάσει. Έτυχε να διαφωνήσουμε. Έτυχε να διαφωνήσουμε. Ε, μπορεί να υψώσαμε και ο ένα ε, τον, τόνο τη φωνή μα εναντί του άλλου, κάποτε περιστασιακά, σπάνια, αλλά μπορεί να συμβεί αυτό όπω συμβαίνει και σε μια οικογένεια. Σε μια οικογέ... οικογένεια μπορεί κάποτε να θυμώσει. Και είναι θύμωσε πολλέ φορέ ε, μαζί μου. Αλλά αυτό είναι μέρο των ανθρωπίνων σχέσεων, είναι μέρο τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν είμαστε ρομπότ και ειδικά όταν δρούμε υπό δύσκολε συνθήκε. Και οι δύσκολε συνθήκε συνεχίζουν από τη μέρα ανάληψη αυτή τη διακυβέρνηση του από τον Νίκο Αναστασιάδη από το 2013 μέχρι σήμερα ήταν ιδιαίτερα δύσκολε οι συνθήκε. Και ειδικά όταν έχει να διαχειριστεί ένα πολιτιακό σύστημα το οποίο δεν μπορείς και πολύ εύκολα να εφαρμοζείς τις αποφάσεις σου, δεν έχεις κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αποφάσεις που σε άλλες χώρες ενδεχομένως να λαμβάνονται πολύ πιο εύκολα και να προχωράς. οι στρεβλώσεις, πιστεύω, του πολιτικού μας συστήματος δεν βοηθούν την ώρα που χρειάζονται να γίνουν αλλαγέ να γίνονται γρήγορα. άρα πρέπει όλα αυτά να τα έχεις υπόψη σου και πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βάθμο. Και πώς τον έχετε αποκωτικοποιήσει, δηλαδή μπορεί να διαφωνήσετε εντόνα σε ένα θέμα και μετά α, θα δείτε ότι θα το σκεφτεί και θα α, συμφωνήσει ας πούμε, με αυτό που του προτείνατε. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πολλές φορές έχει, οπει, ε, έχει πει «εγώ δεν τα γνωρίζω όλα». Ή μπορεί ε, να βάλει μια πρόταση κάτω, να, να διαφωνήσεις, να την ξανασκεφτεί, και μετά να πει Ναι, έχει δίκιο. Και εγώ τη ρίχνω αυτή την πρόταση στο τραπέζι, ακριβώ για να ακούσω την δική σου την, την θέση, όχι τη δική μου μόνο, αλλά και των άλλων των στενών συνεργατών του, ούτω ώστε να ληφθούν οι αποφάσει. Κάποτε μπορεί να κάνουμε και λάθη Και εμεί ω ανθρώποι στ, του στενού του α, περίγυρου και να έχει και αυτό και να έχει για αυτός, α, περισσότερο δίκιο από ότι εμά. Έχει και ένα πολιτικό αισθητήριο πιο ανεπτυγμένο. Α, από εμάς. Αλλά πιστεύω ότι βρίσκομαι πάντα αυτό το ισοζύγιο, ούτω ώστε να υπάρχει μια συλλογική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων από πλευρά κυβερνητική πολιτική. Νιώθω ότι τουλάχιστον στι αρχέ, δεν ξέρω αν πια το λαμβάνετε περισσότερο υπόψη, ε, λειτουργούσατε πιο τεχνοκρατικά και χωρί να λαμβάνετε υπόψη σα ε, το, το, πολιτικό κόστο ή τι αντιδράσει ε, που μπορεί να έχει μια απόφασή σα. Uh, έτσι ήταν και όσο περνάει ο καιρό αυτό το πράγμα αμβλύνεται Ή είναι κάτι που παλεύεται είναι, πάντα μεταξύ είναι, σας Είναι ενδιαφερούσα η ερώτηση Σίγουρα στην αρχή όταν ήρθα και μου εμπιστεύτηκαν κάποιες αρμοδιότητες Ενδεχομένως ε, να ήμουν πιο αφελής Ότι αν πράξεις το ορθό και το τεχνοκρατικά τεκμηριωμένο Χωρίς ιδιαίτερες εκπτώσεις τότε αυτό είναι αυτό που θα πρέπει να προωθήσει ως πολιτική. Αλλά και σε συνάρτηση με αυτό που είχα πει πιο πριν, Τάσο, ότι είμαστε σε ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, πάντα θα πρέπει να βρεις εκείνες τις συνενέσεις. Στην προσπάθεια να βρεις εκείνες τις συνενέσεις, ενδεχομένως, ναι, να αναγκαστείς να κάνεις και τεχνοκρατικές εκπτώσεις, αλλά και εκπτώσεις που αφορούν τις πεπιθήσει σου, για να, για να καταφέρεις έστω κάτι με την ορίμανση ω πολιτικό, το συνειδητοποιά και το επιδιώκει εκ των προτέρων αυτό το πράγμα. Που μπορεί μέσα σου να μην είναι το πιο απόλυτα ορθό, αλλά είναι το απόλυτα αναγκαίο, ούτω ώστε να βρεθούν εκείνε οι συνενέσει, ούτω ώστε να γίνουν πράγματα. Έστω κι αν εσύ θα ήθελε να είσαι πιο τολμηρό, να ήθελε να, να δράσει με περισσότερη τεχνοκρατική τεκμηρίωση και προσέγγιση όσον αφορά τι πολιτικέ σου. Και αυτή είναι η διαφορά του πολιτικού από τον τεχνοκράτη. Πρέπει να καταφέρνει ο πολιτικό να βρίσκει εκείνο το ισοζύγιο μεταξύ τη τεχνοκρατική κατάρτιση και τη πολιτική αντιμετώπιση. Είναι πολύ εύκολο για του τεχνοκράτε και με πολλέ κριτικέ όταν είσαι έξω από το χορό, όταν είσαι, ας πούμε, σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα ή σε μια τεχνοκρατική, να κατακρίνει τα πάντα. Και εγώ μπορεί να συμφωνώ και με κάποιε από τι κριτικέ. Αλλά στην πολιτική πρέπει να μπορεί να βρει εκείνο το ισοζύγιο, ούτω ώστε να καταφέρει πράγματα και να μην είσαι απόλυτα δογματικό. Έστω και αν με εσύ πιστεύει ότι είσαι πιο σωστό. Α πούμε, το μεγάλο σα τύχημα, η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, Πιστεύω ότι δεν ολοκληρώθηκε ή δεν, δεν ολοκληρώθηκε, ολοκληρώθηκε. Λίγα πράγματα έχουν γίνει, ενώ υπήρχαν πολύ σοβαρέ προτάσει. Και μάλιστα, υπήρχαν προτάσει τι οποίε είχαμε συζητήσει με εμπειρογνώμονε από το Ηνωμένο Βασίλειο και από την Ιρλανδία. Και είναι, πιστεύω, πολιτική Δεν δεν ολοκληρωθηκε λιγα πραγματα εχουν γινει ενω υπηρχαν πολυ σοβαρε προτασει και μαλιστα υπηρχαν προτασει τι οποιε ειχαμε συζητησει με εμπειρογνωμονε απο το ηνωμενο βασιλειο απο την ιρλανδια και ειναι πιστευω πολιτικη η που δεν ολοκληρώθηκε αυτό το πράγμα. Και αυτή είναι η δυσκολία. Ένιωθα όμω ότι ξεκινούσατε με μια ορμή, ναι. η οποία σιγά-σιγά επιβραδινόταν. Λόγω ναι. ακριβώ. Ναι. Του πώ λειτουργεί ένα πολιτικό σύστημα. Έχετε, έχετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φυσικά έγιναν πράγματα. Ε, αλλά δεν έγιναν εκείνα τα οποία θέλαμε. Και φυσικά και κάποιοι ακόμη εκκρεμούν στη Βουλή μετά από τόσα χρόνια. Κάποιοι εκκρεμούν. Τώρα πήραν και περισσότερη καθυστέρηση και λόγω του κορονοϊού. Ε, αλλά. Ένα σύστημα αξιολόγηση, α πούμε. Είχα προτείνει ένα σύστημα αξιολόγηση που δεν θα είναι ισοπεδωτικό για του δημόσιου υπαλλήλου, ούτω ώστε να είναι πιο αποδοτική. Ε, έχει μια συζήτηση πολλών, πολλών χρόνων για να βρεθούν κάποιε ε, συνενέσεις για αυτό το θέμα. Τέθηκαν νομικά ζητήματα που δεν τίθενται σε άλλε χώρε. Ε, για να μην υπάρχει ισοπεδωτική αξιολόγηση. Σε άλλε χώρε αυτό ενδεχομένω να μην χρειάζεται να κάνει κοινοβούλιο και να ήταν διοικητική πράξη το πώ εφαρμόζει ένα σύστημα αξιολόγηση. Είμαστε σε διαφορετικό πολιτικό και πολιτιακό σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι Εποφελέ για τον τόπο όταν χρειάζεται η απόλυτη σταθερότητα, αλλά δεν είναι ευέλικτο την ώρα που χρειάζεσαι μεταρρυθμίσει, την ώρα που χρειάζεσαι να κάνει αλλαγέ. Δεν παρέχει αυτή την ευελιξία η οποία χρειάζεται. Και αυτό είναι, πιστεύω, που έχει πει και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ότι είναι μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τόπο. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να είναι και η λύση του Κυπριακού και η μεταρρύθμιση του πολιτιακού μα συστήματο, ούτω ώστε να, είναι, να γίνει και πιο ευέλικτο. Να πάμε δηλαδή σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η δική μου η άποψη, η προσωπική η άποψη, η προσωπική μου η άποψη είναι ότι θα, θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε ενδεχομένω να, να μελετήσουμε. Αλλά αυτό που, που εννοώ με τη λύση του Κυπριακού είναι κάτι άλλο. Ότι ε, αυτό που λέμε checks and balances στο Κυπριακό Σύνταγμα, δημιουργήθηκαν για να κρατούν ένα ισοζύγιο μεταξύ των τουρκοκυπρι... της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Δεν ήταν για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες Προκλήσεις. Αυτό το σύνταγμα το οποίο έμεινε χρειάζεται αλλαγέ, ούτω ώστε να γίνει λειτουργικό, ανεξάρτητα αν θα πάει σε προεδρικό σύστημα είτε σε κοινοβουλευτικό. Ε, και αυτή είναι η προσπάθεια. Επειδή στην Κύπρο έχουμε ω πιο άμεσα τα παραδείγματα τη Ελλάδο, η κοινοβουλευτική δημοκρατία είδαμε ότι δεν έδωσε και σταθερότητα σε κυβερνήσει. Έχουμε πρόορε εκλογέ πολύ συχνά, πολλέ φορέ. Ανα, Αναλόγω με το πολιτικό σύστημα, η κοινοβουλευτική δημοκρατία και πάλι σε σχέση με αυτό που έχω πει πριν. Σε καιρού σταθερότητα το προεδρικό σύστημα διασφαλίζει ότι δεν θα πέφτουν οι κυβερνήσει. Αυτό το διασφαλίζει. Ε, σε καιρού όμω μεταρρυθμίσεων και βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα τι γίνεται, που είναι μια κρίση που χρειάζονται να, 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 να λαμβάνονται τολμηρέ ε, αποφάσει την ώρα που πρέπει. Ναι, υπάρχει εκείνη η ευελιξία, εκείνη η πλειοψηφία η οποία το διασφαλίζει αυτό το πράγμα. Εμεί καταθέσαμε, ας πούμε, πιο πριν από την Ελλάδα, πρόγραμμα για τι κρατικέ εγγύησει για, δανειοδότηση. Η Ελλάδα το πέρασε πριν τρει πριν, εβδομάδε. Γιατί ήταν απλώ μια πολιτική και κυβερνητική απόφαση. Εμείς Εμεί ακόμα το συζητάμε. Πόσε κυβερνήσει όμω στην Ελλάδα έχουν ολοκληρώσει την τετραετία μετά την ε, μεταπολίτευση, ε, ε, ναι. Είναι γι' αυτό που είπα ότι σε περίοδους σταθερότητα υπάρχουν και τα καλά του δικού μας του συστήματο. Ναι. Να αφήσουμε λίγο την πολιτική και να πάμε πίσω σε εσά. Μεγαλώσατε στη Λευκοσία. Μεγαλώσατε στη Λευκοσία. Ναι. Λευκοσία τη Βέρο, δηλαδή. Βέρος. Πιο Βέρος δεν γίνεται. Ε, γεννήθηκα στο κέντρο τη Λευκοσία, στην εντό των τυχών Λευκοσία, στην παλιά Λευκοσία. Και επέλεξα τώρα που ήρθα πίσω να ζήσω εκεί, παρά τις αντικσόδειες της περιοχής. Mm -hmm. Και στο σχολείο πώς ήσασταν, καλός μαθητής. Στο σχολείο είχα περάσει διάφορες φάσεις. Πρέπει να πω ότι είχα περάσει και από φάσεις που ήμουν ατίθασος μαθητής, που ενδεχομένως να μην μελετούσα και πολύ. Φυσικά την ώρα που έπρεπε να μελετήσω για να πάρω καλού βαθμού για να πάω σε ένα καλό πανεπιστήμιο. Το κατάφερα αυτό το πράγμα, πήγα σε καλά πανεπιστήμια και ακολούθησα την πορεία που ακολούθησα. Σε ποιο σχολείο πηγαίνατε, ε, στο Γυμνάσιο πήγαινα στην Αγγλική Σχολή Λευκοσία. Και τελειώσατε την Σχολή, δηλαδή. οι γονεί σα, με τι ασχολούνται. Οι γονεί μου ήταν και οι δύο εκπαιδευτικοί. Ήταν και οι δύο εκπαιδευτικοί, η μητέρα μου φιλόλογο, ο πατέρα μου σε τεχνικέ σχολέ. Ηλεκτρολόγο μηχανικό. Άρα, είχατε πίεση από το σπίτι σε σχέση με, τα, με τη μελέτη. Δεν μπορώ να πω ότι είχα ιδιαίτερη πίεση. Ναι, οι γονεί μου ήθελαν να είμαι συνεπεί. Ε, αλλά περισσότερο μου έδιναν αρχέ, νομίζω. Και νομίζω ότι όλη η μετέπειτα πορεία μου βασίζεται σε αυτό. Στην ειλικρίνεια, σε κάποιε αρχέ. Όχι πολλέ εκπτώσει και πραγματικά του οφείλω τα πάντα. Για το πώ εξελίχθηκα και το πώ δρώ. Και όλε μου οι αποφάσει έχουν αυτό το φάρο. Αυτό που διδάχθηκα από το σπίτι μου. Έχετε αδερφιά? Έχω μια αδερφή. Μικρότερη. Είναι τέσσερα χρόνια μικρότερη. Mm -hmm. Άρα α, μεγαλώσατε λέγοντας ότι θέλω να γίνω τι. Δεν έλεγα ποτέ τι θέλω να γίνω γιατί δεν ήξερα τι θέλω να γίνω. Και πάντα πίστευα ότι ήταν λάθος και ως αρχή, να βάζω στόχους. Ήθελα να πηγαίνω βήμα με βήμα. Γιατί πιστεύω ότι η ζωή είναι πολύ δυναμική για να την καλουπώσει σε μια, σε ένα, σε μια μακρύ, μακρά περίοδο χρόνου. Δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Αν έβαζα στόχους και αν προσπαθούσα να πορευτώ ανάλογα με το τι μακροχρόνιο στόχο. δεν ε, ε, δε θα έκανα δε δε τίποτα από ό,τι έχω κάνει σήμερα. Δεν θα άλλαζα δουλειά δύο φορές όταν ήμουν στην Κύπρο. Δεν θα, δε θα αποφάσιζα να αλλάξω χώρα Εκεί που είδα μια καλύτερη προοπτική. Δεν θα αποφάσισα να έρθω πίσω, δεν θα έμπαιρνα στην πολιτική. Άρα, εγώ δεν βάζω στόχου. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι την επόμενη μέρα. Αλλά για να πα μπροστά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω ότι πρέπει να είσαι σωστό και να κάνει ένα βήμα μπροστά παρά δύο, παρά δύο βήματα πίσω. Η πολιτική, γιατί σα απασχολούσε όντα μαθητή μου, είπατε ήσασταν στην μαθητική νεολαία του συναγερμού. Ναι. Λόγω οικογένεια ή Όχι. ήταν μόνος, μόνος ε, Απλώ ήταν μια ενσωτερική ανάγκη που ενδιαφέρεσε για τα κοινά. Αυτό ήταν. Και θέλει να αναμειχθεί με τα κοινά. Δεν ήμουν ποτέ φανατικό με οτιδήποτε. Είχα έντονε απόψει. Έχ, έχω καθαρή ε, ιδεολογική άποψη για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό νομίζω Πηγάζει από μια εσωτερική ανάγκη που έχουν πάρα πολλοί και οι οποίοι δεν εμπλέκονται με την πολιτική, στο ότι ενδιαφέρονται με τα κοινά. Και όταν υπάρχει αυτή η εσωτερική ανάγκη, τότε την εξωτερικεύει πολλέ φορέ με κάποια εμπλοκή σου εκεί και την ώρα την οποία βρίσκεται η ευκαιρία. Θα λέγατε ότι προέρχεστε από δεξιά οικογένεια. Ναι, ε, η οικογένεια μου είναι δεξιά. Ε, ήταν πάντα ψηφοφόρη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο πατέρα μου ήταν και από του ιδρυτέ τη αλλαγή τη κίνηση των καθηγητών του Δημοκρατικού Συναγερμού. και ναι, είναι, μια δεξιά οικογένεια. Εσεί πώ αυτό προσδιορίζεστε ιδεολογικά, Είμαι δεξιό. Είμαι δεξιός. Φυσικά Βελεύθερος... πρέπει να προσδιορίσουμε και το τι σημαίνει δεξιό, επειδή πάρα πολλά πράγματα Παρερμηνεύονται. Υπάρχει η λαϊκή δεξιά Η φιλελεύθερη δεξιά ναι, Η νέο υ, φιλελεύθερη υπάρχουν, υπάρχουν πολλοί προσδιορισμοί Για το τι είναι, τι, τι είναι δεξιός Ή τι, τι, τι είναι αριστερός Περισσότεροι προσδιορισμοί για το τι είναι δεξιός Στην οικονομία Πιστεύω σε μια φιλελεύθερη οικονομία Στην ελεύθερη αγορά, στην ελεύθερη αγορά. Πιστεύω στην ελεύθερη αγορά Πιστεύω στις τερβλώσεις του κράτησμου Πιστεύω ότι ένα μεγάλο κράτο δημιουργεί περισσότερε τερβουλέ πάρα πολλέ φορέ. Ε, όσον αφορά την, στα, κοινωνικά θέματα. Στα, στα κοινωνικά θέματα, είμαι και κοινωνικά συντηρητικό σε, κάποια, σε κάποια ζητήματα, αλλά δεν είμαι ούτε εθνικιστής ούτε, διπο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και ε, περάσατε Αγγλία στο Πανεπιστήμιο. Που... στο Νότιχαμ και στο London, London School of Economics. Σε ποιο αντικείμενο, Οικονομικά και πολιτική οικονομία. Άρα σε κάποια φάση αποφασίζετε να ασχοληθείτε με την οικονομία. Ναι, για να είμαι ειλικρινή, νομίζω ότι όχι. Όταν, όταν ήμουν μαθητή, πήρα τι εξετάσει μου, τις αντίστοιχε και επέλεξα να κάνω, να κάνω αίτηση σε μαθήματα που τα οποία είχαν σχέση με την οικονομία. Δεν ήταν κάτι το προσδιορισμένο από, αρχή, από την αρχή, ούτε υπήρχε κάποια καθοδήγηση από το σπίτι. Εκείνο είχε επιλέξει εκείνη τη στιγμή, γιατί πιστεύα και ότι μου άφηνε και ανοιχτού του ορίζοντε μου για το τι θα, τι θα, κάνω μετά. Δεν ήθελα να προσδιορίσω το επάγγελμά μου από την ώρα που θα πήγαινε ω φοιτητή. Ήθελα να έχω ανοιχτού ορίζοντε. Τα, τα οικονομικά είναι και μια κοινωνική επιστήμη, είναι η μονοθετική επιστήμη, το οποίο σου αφήνει ανοιχτού ορίζοντες, αλλά σου δίνει μια καλή κατάρτιση, σου αναπτύσσει την κρίση σου. Τα οικονομικά είναι και λογική. Δεν είναι μαθηματικά. Σε μαθαίνουν να σκέφτεσαι με κάποιο τρόπο, σε αναπτύσσουν την ποιότητα τη κρίση σου. Και είναι αυτό το οποίο ήθελα να έχω ανοιχτό. Και με το που τελειώσατε το πανεπιστήμιο, τι ακολούθησε. Που τελειώσατε το πανεπιστήμιο, είχα έρθει Κύπρο, ήταν πριν να μπει η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν πολύ δύσκολο να. Διερευνήσω και πιθανότητε του να μείνω στο εξωτερικό. Είχα πάρει μια δουλειά στο, στο τότε γραφείο προγραμματισμού για κάποιο διάστημα. Μετά ήρθε μια καλύτερη προσφορά από το Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών, τότε τη Κύπρου. Δούλεψα στο Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών τη Κύπρου, ήταν τότε που μπαίνει και η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Ασχολήθηκα με θέματα εναρμόνιση του, του κοινοτικού κεκτημένου και του, την ιστοθέτηση του ευρώ. Και μετά αποφάσισα ότι ήθελα κάτι άλλο. Ήθελα κάτι άλλο, ήθελα να αλλάξω χώρα, ήθελα μια καλύτερη προοπτική. Ε, πίστευα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να, να νιώσω την εμπειρία να δούλεψω σε ένα διεθνή οργανισμό. Ε, ήμουν από του Κύπριου που κάτσα με πρώτη τι εξετάσει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μόνιμο προσωπικό. Τι πέρασα αυτέ τι εξετάσει και δούλεψα και στι Βρυξέλλε για έξι χρόνια περίπου. που Ήταν εκεί η ζωή μου μέχρι που έτυχε αυτό το οποίο έτυχε. Άρα πήγατε Βρυξέλλε 2005 ναι, με 2011-2012 ναι, εκεί. Ναι, ναι. Πώς ήταν η ζωή εκεί? Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε το κοσμοπολίτικο περιβάλλον, μου άρεσε το ότι υπήρχαν πάρα πολλές εθνικότητες που δούλευαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μου άρεσε η ανωνυμία ε, και... Μου αρέσει να ζω στην πόλη, μου αρέσει να ζω στο κέντρο τη πόλη ή μου άρεσε περισσότερο τότε. Ε, και αυτό το εκτιμούσα. Επειδή λένε πολλοί οι Βρυξέλλε είναι βαρετή πόλη, ολοτεχνοκράτες ολοτεχνοκράτε και βαριέ. Okay. Okay. Είναι αυτοί που δεν ξέρουν τι Βρυξέλλε ή δεν μπορούν να τι εκτιμήσουν τι Βρυξέλλε. Οι Βρυξέλλε προσφέρουν, ειδικά όταν είσαι ένα νέο τεχνοκράτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει επαφή με υπαλλήλου ή με lobbying groups από χίλιε εθνικότητε. Ε, έχει πάρα πολύ καλή κοινωνική ζωή, φτάνει να ξέρεις πώς να τη χρησιμοποιήσεις και να είσαι κοινωνικό όν. Μπορείς να αλλάξει εύκολα ε, και διευθύνση, κάθε κάποια χρόνια να αποκτήσεις νέες εμπειρίες. Είναι ένα πάρα πολύ φιλικό περιβάλλον, αλλά όπως και τα πάντα, εξαρτάται από το τι σου αρέσει εσένα προσωπικά ή τι δεν σου αρέσει. Εμένα πραγματικά μου άρεσε. Εσείς πού δουλεύατε, σε ποια υπηρεσία... Εγώ τότε είχα αρχίσει, δούλεψα για κάποια χρόνια στη Γενική Διευθύνση της Γεωργίας, αλλά στον τομέα των διεθνών σχέσεων που διαπραγματευόμασταν συμφωνίε ελευθεροποίησης του εμπορίου. Και επειδή τα γεωργικά προϊόντα ήταν από τα πιο ευαίσθητα προϊόντα που έχουν να κάνουν και με το τομέα τη Γεωργίας και με όλα, μετά πήγα στην Διευθύνση ανταγωνισμού και όσον αφορά τι κρατικέ εγγυήσει. Σα λείπουν οι Βρυξέλλε, μου λείπουν. Ε, πρόσφατα πούλησα και το σπίτι μου στις Βρυξέλλες και εντάξει, ένιωσα και λίγο άσχημα. Ε, μου, μου, λείπουν. Ε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ε, η εμπειρία την οποία έχω τα τελευταία 7 χρόνια, 7,5 χρόνια ω μέλο τη κυβέρνηση με αυτέ τι συνθήκε ε, μπορεί να αποκατασταθεί από οτιδήποτε άλλο. Κύριε Υπουργέ, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί, τέτα τέτ, με τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη. Σίγουρα στην αρχή όταν ήρθα και μου εμπιστεύτηκαν κάποιες αρμοδιότητες. Ενδεχομένως, ε, να ήμουν πιο αφελής. Νομίζω ξέρουν ότι είμαι ανοιχτό άνθρωπος, ε, ότι κάποτε είμαι και λίγο επαναστάτης, ότι δεν είμαι άνθρωπος των στεγανών και ότι είμαι και ειλικρινής. Έζησα ε, την κρίση από το 2013. Ένιωσα ποιοι ήταν οι κίνδυνοι. βίωσα υπήρχαν κίνδυνα να βγούμε εκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν κίνδυνα να βγούμε εκτό από το ευρώ. Κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφικό. Μουσική Αυτή η κρίση είναι πάρα πολύ διαφορετική από την κρίση του 2013. Είναι πολύ άχαρο ο ρόλο του Υπουργού Να πρέπει να πατάει το φρένο εκεί που ξεφεύγουν τα πράγματα. για ένα πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλη περίοδο δεν είχα δει του γονεί μου. Του είχα βάλει σε αυστηρή Σταματήσα να βλέπω την κόρη μου. Νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί οι βλέψει μου. Είμαι υπουργό οικονομικών. Επιστρέψαμε στο απόψινό μα τετατέ με τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη. Οι φίλοι σα τι λένε. Τι άνθρωπο είστε, α πούμε. Ε, νομίζω να σου ρωτήσετε <Okay>. <narratives> ε... ε... εκείνου. Ε... Ε... Έχω αρκετού φίλου. Ε... Νομίζω ξέρω ότι είμαι ανοιχτό άνθρωπο. Ότι κάποτε είμαι και λίγο επαναστάτη. Ότι δεν είμαι άνθρωπο των στεγανών. Και ότι είμαι και ειλικρινή. Αλλά είναι δύσκολο να μοιραστώ κάποιο για τον εαυτό του σε σχέση με το πώ το βλέπουν οι φίλοι. Με τον Χαρή Γεωργιάδη, γιατί ήρθατε τόσο κοντά νομίζω ότι είχαμε κοινέ αντιλήψει και όσον αφορά την οικονομία και όσον αφορά το, την πολιτεία και τα πολιτικά δρόμενα. Και είναι αυτέ οι κοινέ αντιλήψει που μα έφερε πιο, πιο κοντά και σε, και σε προσωπικό α, επίπεδο. Α, και γίναμε φίλοι εδώ και πο, πάρα πολλά χρόνια. Ήταν καλός το 2000, υπουργός. από το 99. Από... Ήταν καλό Υπουργό Οικονομικών ο Χάρη Γεωργιάδη. Νομίζω όταν... το δείχνουν τα πράγματα, αν ήταν καλό υπουργό οικονομικό. Όταν παίρνει μια χώρα από την κατάρρευση και την παραδίδει με 4% ανάπτυξη, όταν διορθώνει τα δημόσια οικονομικά, όταν με γίνεται μνημόνιο και βγαίνει πιο γρήγορα από το μνημόνιο, όταν επανακτά πρόσβαση στι αγορέ, όταν αυξάνονται τα εισοδήματα, ε, νομίζω ότι δεν. Είμαι εγώ ο οποίος θα κρίνω, το πολίτικο νομίζω, ένα από τα πιο εγκυρά α, περιοδικά α, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον έχει κρίνει ως α, ένα από τους καλύτερους υπουργούς οικο 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 οικονομικών πέρσι-πρόπερσι ποτέ ήταν αυτό το πράγμα. Επειδή πολλοί λένε ότι στο τέλος της θητείας του α, οι χειρισμοί του έτσι αμαύρωσαν τη θητεία του σε σχέση με το συνεργατισμό βασικά. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ αδίκο. Και επίση, είναι άδικο να παίρνουμε και κάποια πράγματα ω δεδομένα. Ε, έζησα την κρίση από το 2013. Ένιωσα ποιοι ήταν οι κίνδυνοι. Του βίωσα. Υπήρχαν κίνδυνοι να βγούμε εκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν κίνδυνοι να βγούμε εκτό από το ευρώ. Κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφικό. Θα ερχόταν υπερπληθωρισμό. Θα, θα πεινούσαμε με τι σωστέ πολιτικέ. Παρά το ότι πρέπει να πω ότι δεν είχαμε και την κατάλληλη α, α, συμπεριφορά. Πολλέ φορέ εντό του κοινοβουλίου, που είναι τα βοηθητικοί σε, 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 σε αυτή την κατεύθυνση. Φτάσαμε εδώ που είμαστε. Φτάσαμε κοντά στην έξοδο από το ευρώ. Φυσικά φτάσαμε κοντά στην έξοδο από το ευρώ. Το 2013. Ε, ε, φτάσαμε κοντά. Μετά το κούρεμα. Εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο. Και υπήρχαν και επίσημε προτάσει από κομμάτα. Οι οποίε έκαναν μελέτε και το πρότειναν αυτό το πράγμα. Ναι, οι ξένοι μα το, το πρότειναν. Οι ξένοι δεν μα το πρότειναν ήδη με αυτόν τον τρόπο, αλλά ε, εάν δεν εφαρμόζαμε το μνημόνιο, εγώ, ε, σας το λέω τότε, ήταν έτοιμοι να δώσουν και ένα, αυτό που θεωρούσαν ένα παράδειγμα εντάξει, μιας χώρας η οποία δεν θα ήταν συστημική για την ίδια την Ευρωζώνη και εδώ υπήρχε από κάποιους η αντίληψη ότι δεν μπορούν να αφήσουν την Κύπρο να φύγει τότε. Ε, μπορούσαν να αφήσουν την Κύπρο. Η Κύπρο δεν τη θεωρούσαν συστημική. Και κάποιοι κύκλοι, πολύ δυνατοί κύκλοι εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν διατεθειμένοι να δείξουν το παράδειγμα και μέσω της Κύπρου. Ε, άρα είναι γι' αυτό που λέω, δεν ήταν δεδομένα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά πέραν αυτόν τον κύκλο, σα λέω, υπήρχαν και εσωτερικέ πιέσει από κόμματα να φύγουμε από το ευρώ, να αρχίσουμε να τυπώνουμε δικό μα χρήμα. Σαν να και αυτό θα οδηγούσε την οικονομία στην διάσωση. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Μα έσωσε το γεγονό ότι είμαστε μέσα στο ευρώ. Επόδυνα με τον επόδυνο, τον άδικο τρόπο που έγινε. Να θυμίσω και τι παλινοδίε οι οποίε γίνονταν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ε, αλλά το ότι είμαστε σήμερα εδώ οφείλεται ε, στη σωστή πολιτική που απολύθηκε η κυβέρνηση και ο Υπουργό Οικονομικών. Από ό,τι κατάλαβα, προτιμάτε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, ναι. αλλά ε, τα ρίχνετε αρκετά στο Κοινοβούλιο. Δεν τα ρίχνω. Τάσο, λέω κάποιες, κάποιες πραγματικότητες. Εδώ βλέπουμε άλλες χώρες οι οποίες εκλέγονται με 30-35% ή 40% και μπορούν να κυβερνήσουν 4-5 χρόνια. Έτσι. Γιατί το πολιτιακό συστήμα, είτε είναι προεδρικό είτε κοινοβουλευτικό, τους διασφαλίζει τη δύναμη να το πράξουν αυτό το πράγμα. Εδώ εκλέγεσαι με 57%. Έτσι. Ε, αλλά τα πάντα περνούν μέσα από τη Βουλή. Είναι και λίγο παράδοξο το σύστημα. Και εκεί έχει το εντρίτο ή, το, ή, ή, ή λιγότερο από το, ε, από το εντρίτο. Και είπα, αυτό έχει τα θετικά του, έχει όμω και τα αρνητικά του. Είναι ένα εφιάλτη που επιστρέφει για εσά λόγω του κορονοϊού η Τρόικα και το μνημόνιο. Γιατί ε, ω Υπουργό παρά το Πρόεδρο, χειριστήκατε ε, αρκετό μέρο από τι διαπραγματεύσει με την Τρόικα τότε. Ε, ε, το ότι ξαφνικά βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε αυτή την α, α, προοπτική, σα τρομάζει, Θα σα πω, δεν με, δεν με τρομάζει αυτή η προοπτική. Και το 2013, επειδή ήμασταν από τι χώρε οι οποίε παραδεχτήκαμε ότι ναι, υπήρχαν λάθο χειρισμοί στο, στο παρελθόν. Ναι, έπρεπε να διορθώσουμε τα δημόσια οικονομικά μας, Ναι, έπρεπε να γίνουν κάποιε διαρθρωτικές αλλαγέ όσον αφορά το δημόσιο ή την δομή, το κράτους. Έπρεπε... Συνεργαστήκαμε με την Τροϊκά τότε. Και ένας λόγος από το... για τους οποίους έφυγε και πιο γρήγορα ήταν ότι από κάποιο σημείο και μετά μπορούσαμε και εμείς οι ίδιοι να λειτουργήσουμε πιο αυτόνομα. Δεν με τρομάζει αυτό. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι είναι ταπεινωτικό για μια χώρα να πει ότι κύριοι, εγώ δεν τα καταφέρνω από μόνη μου όπως κάναμε το 2012 και ζητώ την... Όχι την καθοδήγηση. Ζητώ να μου υπαγορεύσετε τι πρέπει να κάνω και να μου υπαγορεύσετε τι περικοπές πρέπει να κάνω, τι συγκράτηση δαπανών πρέπει να κάνω. Αυτό δεν περιποιεί τιμή σε μια χώρα. Εάν χρειαστεί και είμαστε στο σημείο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πιο συντηρητική ενδεχομένως δημοσιονομική πολιτική. Να το κάνουμε. Μόνοι μας αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε εκείνο το, σε εκείνο το σημείο. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας? Γιατί πάλι μπαίνει το πολιτικό κόστος, οι πιέσεις, ναι. ε, αυτά που η Τρόικα, ας πούμε, εφα... ε, υποχρέωνε και παρέκαμπτε. Άρα η λύση ποια θα είναι. Να τους πούμε, ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε. Εγώ πιστεύω ότι οφείλουμε ως χώρα να βρούμε εκείνε τις συνενέσεις και μέσω του Κοινοβουλίου και βρέθηκαν και στο παρελθόν κάποιες και πρέπει να ομολογήσω ότι και το με το Δημοκρατικό Κόμμα, παρά τις αντιξότητες, το 2013-2014, λάβαμε κοινέ αποφάσεις μαζί με το Δημοκρατικό συναγερμό και είναι αυτές οι αποφάσεις οι οποίες διέσωσαν τη χώρα. Κάτι ανάλογο θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται για όλες τις, κρίσι, τις κρίσιμες αποφάσεις. Είναι, προτείνει κάποιο σοβαρά τώρα να, 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 να πω «Κύριε, εμείς τα παρατάμε και μπαίνουμε σε μνημονία. Γιατί σε αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβα. Διότι νομίζω ούτε εσεί το αποκλείσατε σε συνέντευξή σα στο μνημόνιο. Εγώ, δεν, δεν, εγώ, εγώ αυτό που είπα είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια βεβαιότητα, αβεβαιότητα. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε τι σωστέ πολιτικέ, οι οποίε θα μα δώσουν τα εχέγγυα να, να ακολουθήσουμε και επεκτατικέ δημοσιονομικέ πολιτικέ στο μέλλον. Mm. Αν ακολουθήσουμε λανθασμένου χειρισμού, ενδεχομένω να βρεθούμε και σε αυτό, το, σε αυτό το ενδεχόμενο. Και θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Άρα, θα υπάρξουν περικοπές μισθών και συνταξιών. Η προσπάθεια είναι να μην υπάρξουν. Και αυτή η κρίση είναι πάρα πολύ διαφορετική από την κρίση του 2013. Εκεί υπήρχε ένα δημοσιονομικό κενό το οποίο πρέπει να καλύψουμε. Αυτή τη στιγμή, και, και από την πρώτη στιγμή, η πολιτική ήταν προ τη συγκράτηση των δαπανών. Γιατί, τόσο, ξοδεύαμε χίλια εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο περισσότερα από ό,τι εισπράτταμε. Σκέφτουνα να είναι ένα νοικοκυριό και να ξοδιάζει χρόνο με το χρόνο 10.000 ευρώ περισσότερα από όσα, από όσα είναι η μισθή, 20.000 ευρώ περισσότερα. Μπορεί να αντέξει, όχι. Αυτό το πράγμα έπρεπε, έπρεπε να διορθώσουμε. Και προ-κορονοϊού που ήμασταν. Προ-κορονοϊού, με τη σωστή πολιτική η οποία είχε γίνει, είχαμε κάποια αποθέματα. Μειώσαμε το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτά τα αποθέματα τώρα θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί με κάποια επιπλέον αποθέματα τα οποία θα βρούμε, τόσο, ώστε να ενισχύσουμε του μίσθου, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτο. Όλε αυτέ οι πολιτικέ πέραν του ενό δίσκου, τι οποίε έχουμε εξαγγείλει, αυτή, είναι προ ενίσχυση των εισοδημάτων, προ ενίσχυση τη ζήτηση. Θα έρθουμε να μειώσουμε εισοδήματα σε μια εποχή που θέλουμε η πολιτική μας, η οικονομική, να αφορά την τόνωση της ζήτησης. Αυτό να θα είναι οξύμορο. Άρα δεν θα προχωρήσετε σε μειώσεις μισθών, Συντάξεων. Αυτή είναι η πρόθεσή σα. Η πρόθεση, ναι, είναι. Και όχι... ταυτόχρονα θέλετε να αποφύγετε το μνημόνιο. Ναι. Άρα, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Την... Πού θα βρεθούν τα λεφτά. Ναι. Τα λεφτά είναι αυτά τα οποία είτε εισπράττει το κράτο, είτε τα αποθέματα που έχει χτίσει τα επόμενα Με την... Πού θα βρεθούν τα λεφτά. Τα λεφτά είναι αυτά τα οποία είτε εισπράττει το κράτος, είτε τα αποθέματα που έχετε στις τα επόμενα χρόνια, είτε μια αύξηση του δημοσίου χρέου η οποία προέρχεται μέσω του δανεισμού. Είναι αυτέ οι τρει πηγέ. Με αυτέ τι τρει πηγέ, αν είμαστε συνετοί και δεν κάνουμε λαθασμένου χειρισμού, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τα, να τα καταφέρουμε. Και ειδικά αν αρχίσει να δουλεύει η αγορά με τη σταδιακή άρση των περιορισμών, όπω τα έχουμε καταφέρει και στον τομέα τη ε, το, ε, υγεία. Αλλά αν καταφύγουμε σε μια πλειοδοσία αύξηση των δαπανών συνεχόμενη και ενδώσουμε στι πιέσει τι καθημερινέ, και είναι άχαρο ο ρόλο του Υπουργού Οικονομικών. Είναι πολύ άχαρο ο ρόλο του Υπουργού Οικονομικών. Να πρέπει να πατάει το φρένο εκεί που ξεφεύγουν τα πράγματα, τότε θα οδηγηθούμε σε επικίνδυνε ατρέπου στην κατεύθυνση που λέτε. Αναστέλλονται δημοσία έργα και αναπτύξει Αυτή τη, έργα. τη στιγμή δεν έχουμε αναστείλει. Μόνο, τα μόνα που έχουν ανασταλεί είναι το κτίριο τη Βουλή μέχρι να δούμε και ένα-δυο άλλα ε, αν και πέρασε αυτό από το μυαλό μα, κατά πόσο έπρεπε τουλάχιστον για κάποιου μήνε να σταλούν τα πάντα, ώστε να έχουμε μια περισσότερη βεβαιότητα. Ούτε αν αυτό το κάναμε. Προ αυξήσει στη δημόσια υπηρεσία και προσλήψει, προαγωγέ. Αυτή τη στιγμή έχουμε παγωποιήσει τι προσλήψει και τι προαγωγέ ε, και θα δούμε πώ κινούμαστε του επόμενου μήνε, ε, αν θα συνεχίσουν να γίνονται ή όχι. Για τι προσαυξήσει. Και αυτό αυτή τη στιγμή δεν παγώνουν. υπάρχει. Ναι, αυτή τη στιγμή Άρα, θα το δούμε προ, μετά. Άρα με προσλήψεις, προαγωγές και προσαυξίσεις στη δημόσια υπηρεσία, αλλά θέλετε να αποφύγετε την περικοπή μισθών στη δημόσια υπηρεσία. Ναι, όταν λέμε παγώνουν, αυτά, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε, και δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα πάν, π, πάνω σε έχουν. Σε κάποιο, αλλά έχουμε παγωποιήσει τις προσλήψεις, τις προαγωγές, και σε κάποιου μήνε, ενδεχομένω σε δύο μήνε, σε τρει μήνε, θα δούμε πού βρισκόμαστε και πότε θα επαναρχίσουν να ανακάμπτουν. Αν πάμε καλά, τότε πιο γρήγορα θα συνεχίσουν να γίνονται και οι προσλήψει. Ε, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, ενδεχομένω να δούμε τα θέματα είτε των προσαυξήσεων, πιο μετά. Ε, Πάντω, ξαναλέω, επειδή πολύ κόσμο ενδιαφέρει, δεν έχει περάσει από το μυαλό σα κόψιμο μισθών, περικοπή μισθών στη δημόσια υπηρεσία. Δεν, αυτή τη στιγμή δεν μελέταμε κάτι τέτοιο. Και αυτό που λέω είναι δεν θέλω να φτάσουμε σε σημείο να, να το μελετάμε αυτό. Πόσα λεφτά έχει δώσει το κράτο μέχρι στιγμή για την κρίση του κορονοϊού, Πέραν του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συν τα προγράμματα τη ρευστότητα, που αν, αν βάλει και τα προγράμματα τη ρευστότητα, δηλαδή η αναστολή του ΦΠΑ ή το πολύ συζητημένο θέμα τη κρατική εγγύηση, τότε υπερβαίνουμε τα 3,2 δισεκατομμύρια. Για να πάμε στη λογική σα του συγγυημένου νοικοκυριού. Γιατί πολλοί λένε καλά, για δύο μήνε κρίση, α πούμε, θα την αχτούν όλα στον αέρα. Δεν είχαμε το μαξιλαράκι, την αποταμίευση που βγάλαμε τώρα μπροστά για να αντεπεξέλθουμε σε αυτή την κρίση. Αν δεν, το, αν δεν είχαμε κάποιο μαξιλαράκι, τότε δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Δηλαδή, αν ακούναμε τι φωνέ που ακούμε τα τελευταία χρόνια από κάποιου, δώστε, 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 δεν θα είχαμε αυτό το μαξιλαράκι. Και ο νοικοκυρέο είναι την ώρα τη κρίση που φαίνεται αν έχει τα αποθέματα να αντέξει την κρίση. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε για κάτι άλλο. Αυτή η κρίση είναι μοναδική και σε κάτι άλλο. Έχει σταματήσει το κράτο να εισπράττει. Το 2013 μπορεί να υπήρχε μια κρίση, αλλά ο τουρισμό δούλευε. Έρχονταν τουρίστε. Σπάζαμε ρεκορ τουρισμού. Ήταν άλλα τα προβλήματα το 2013. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το μαξιλαράκι είναι ότι εκεί που θα έβαιρνε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ως έσοδα το κράτος για να μπορέσει να κάνει αυτή την κοινωνική του πολιτική την αναπτυξιακή του, αυτή τη στιγμή έχει παγώσει. Άρα το σκέλος των εσόδων είναι αυτό το οποίο είναι πολύ διαφορετικό και σε αυτή την κρίση, γιατί έχουμε απαγορεύσει στην οικονομία να λειτουργεί. Όταν απαγορεύσουμε στην οικονομία να λειτουργεί δια νόμου και δια, για θέματα υγείας, Τότε είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτή την κρίση προ το χειρότερο σε σχέση με άλλε που έχουμε ζήσει. Τι προβλέπετε, Πότε θα αρχίσουμε να επανερχόμαστε σιγά-σιγά. Εγώ πιστεύω ότι ε, αν δεν υπάρχουν ανατροπέ στον τομέα τη υγεία ή άλλε μη προβλέψιμε καταστάσει, τότε το τέταρτο τρίμηνο του έτου θα αρχίσει να ανακάμπτει. Άρα μιλάμε από Σεπτεμβρίου. Ναι. Πιστεύω από Σεπτέμβριο mm -hmm. θα εξαρτηθούν πολλά και στον τουρισμό. Είναι γι' αυτό που γίνεται και μια προσεκτική δουλειά από το Υφυπουργείο Τουρισμού από το Υπουργείο Μεταφορών α, όσον αφορά τα πρωτόκολλα, στόχευση από ποιε χώρε να κάνουμε κάποιε συμφωνίε να έρχονται τουρίστε. Εάν διασώσουμε σε κάποιο ποσοστό τον α, τουρισμό, τότε θα είμαι ακόμη πιο αισιόδοξο. Από την Ευρώπη, τι θα πάρουμε ω βοήθεια από Με την Ευρώπη. Υπάρχει. Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητείται ένα πολύ φθηνό δανεισμό, αλλά αποκλειστικά και μόνο για θέματα υγεία, είναι αυτό που πέρασε χθε από το ESM. Και εκεί θα δούμε τι μπορούμε να κοστολογήσουμε, τόσο ώστε να μα δώσουν φθηνό δανεισμό για αυτά, δηλαδή τι δαπάνε τι οποίε ήδη έχουμε κάνει ή θα κάνουμε αποκλειστικά για θέματα του κορονοϊού. Ισχύει το ποσό τη τάξη των 350 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου. Αυτό έχει ακουστεί στι αρχέ. Είναι για 2% του ΑΕΠ, είναι κάπου εκεί, αλλά τι έξω να κάνει 350 εκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για θέματα υγεία που αφορούν τον κορονοϊό. Αυτό είναι και κάπω ε, διακηρυκτικό εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω να υπάρχει χώρα που θα απορροφήσει 2% του ΑΕΠ τη και να μπορεί να τεκμηριώσει ότι αγοράζει τόσε μάσκε ή τόσα. σω σε, σε ένα νοσοκομείο που θα υπάρχει πλέον ε, για του ιού αποκλειστικά γιατί. Από ,τι και από ε, πω, το θέμα τη εντατική του νοσοκομείου, το οποίο τελειώσαμε τώρα, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητήσουμε. Όχι κραντ, όχι χαρουγία. Να, μας το, να δώσουν το ισόπιση ποσό στην οδανισμό Απλώ λέω ότι το 2% του ΑΕΠ είναι, είναι, είναι υπερβολικό. Και δεν νομίζω να υπάρχει χώρα η οποία θα το θα καταφέρει να δικαιολογήσει τόσα πολλά ιατρικά έξοδα. Είναι αλλού τα προβλήματα τη οικονομία. Και είναι εκεί που αποτύχαμε ω Ευρώπη, γιατί θέλαμε και η Κύπρος μαζί. Τα κονδύλια του ESM να, να, να διατεθούν και για άλλα πράγματα, να διατεθούν σε αυτά τα προγράμματα που κάνουμε που αφορούν τη στήριξη των μισθών, που αφορούν την ανάκαμψη της οικονομίας, που αφορούν τη στήριξη τη επιχειρήση. Και εκεί δεν υπήρξε κατάληξη και δεν έγινε εφικτό αυτό. Εάν αυτό που α... ήθελαν οι χώρε του Νότου, δηλαδή. Αυτό η Ιταλία, που ήθελαν Ελλάδα, η οι χώρε του Νότου και κάποιε άλλε χώρε. Αλλά εκεί υπήρξε πολύ αυστηρή άρνηση ε, ε, από ένα αριθμό χωρών. Και επειδή ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιε μεγάλε αλλαγέ χρειάζονται και αλλαγέ των συνθήκων, χρειάζεται και ομοφωνία. Δεν έχουμε κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση Ομοσπονδία, δεν έχουμε κάνει την Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση την οποία κάποιοι θα θέλαμε. Άρα, μπορεί να εξαρτώμαστε και σε μια χώρα από τι 27, αν θα συμφωνήσει σε τέτοια πράγματα. Για να μην τα ρίχνουμε και όλα στην Ευρωπαϊκή, για στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στου θεσμού. Η Γερμανία και η Φιλανδία, αν καλά, και η Ολλανδία. Η Ολλανδία ήταν, Ολανδία ήταν η, πιο, η πιο αρνητική σε αυτό και η Φιλανδία και υπήρχαν και κάποιε άλλε χώρε. Τυπικά στι 12 Ιουνίου, με βάση την αρχική εξαγγελία, τελειώνουν τα σχέδια τη κυβέρνηση για στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του. Ε, από εκεί και πέρα τι. Ήδη συζητούνται. Η πρόθεση είναι να στηριχθούν με, με, με παρόμοια προγράμματα, να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσει για μια μακρύτερη περίοδο, τριών-τεσσάρων μήνων. Αλλά εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη στόχευση εκεί πλέον με το άνοιγμα των περιορισμών, το σταδιακό άνοιγμα των περιορισμών, θα πρέπει να αναθεωρήσεις κάποια από αυτά τα κριτήρια. Ε, και είναι αυτό το οποίο μελετά και το Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεννόηση με τον Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και ξεχωριστούς κλάδους της οικονομίας και με τους εργαζόμενους. Οι τράπεζες μας αντέχουν. Οι τράπεζες μας έχουν κάνει αναδιορθρώσεις, είναι πιο υγιείς, mm -hmm. ε, αντέχουν. Ε, θα ήταν ένα απευκταίο σενάριο αυτή η κρίση να, με, να μετατραπεί και σε τραπεζική κρίση. Και ένα, ένας από τους λόγους που θέλουμε να δώσουμε αυτά τα προγράμματα, αυτά τα κίνητρα, είναι για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις αυτού τους δύο, τους τρεις μήνες, να μην χρεοκοπήσουν. Να μην χρεοκοπήσουν. Γιατί μετά, εάν χρεοκοπήσουν, τότε και τα εφιστάμενα τους δάνεια θα μετατραπούν σε κόκκινα δάνεια και θα ε, οδηγηθούμε σε μια τραπεζική κρίση. Άρα όλη η πολιτική της κυβέρνησης στοχεύει στο να αποφύγει και την μετατροπή αυτή τη κρίση σε κάτι άλλο. Διακοπέ ο κόσμο θα πάει φέτο. Θα πάει. πάει. Εντό ή και εκτό. Αυτό δεν μπορώ να το προδιαγράψω. Θέλω να πιστεύω και εκτό. Mm. Αλλά νομίζω όλοι χρειαζόμαστε διακοπέ. Αυτό θα σα ρωτήσω. Ξέρετε, κάποτε μην, μιλούμε λίγο τεχνοκρατικά, λίγο με ξερά επιστημονικού όρου. Αλλά πρέπει να δούμε και λίγο την ψυχολογία μα. Ο άνθρωπο είναι ένα συναισθηματικό όν. Και ήδη βλέπουμε γύρω μα ανθρώπου οι οποίοι υποφέρουν. Ε, και όλοι μα έχουμε μια συναισθηματική έξαρση. Χρειαζόμαστε να πάμε διακοπέ. Να είμαστε ακόμα λίγο πειθαρχημένοι για να πάμε και διακοπέ. Να δούμε καθαρό αέρα, να δούμε λίγο ήλιο, να μπούμε στη θάλασσα. Όλοι το χρειαζόμαστε. Αλλιώ ε, θα, θα, θα είναι πολύ χειρότερε οι συνέπειε και στο ψυχολογικό μα κόσμο, όλου. Πώ άλλαξε η καθημερινότητά σα, με το που ήρθε η κρίση του κορονοϊού, άλλαξε σημαντικά η καθημερινότητά μου. Δηλαδή, για ένα πάρα πολύ μεγάλο μεγάλη περίοδο δεν είχα δει του γονεί μου. Του είχα βάλει σε αυστηρή καραντσίνα. Σταματήσα να βλέπω την κόρη μου. Δεν είναι εύκολο. Συν το άγχο και, μακρές ώρες εργασίας και όλες οι μακρέ ώρε εργασία και όλε οι ανατροπέ. Ε, ε, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η καθημερινότητά μου. Ε, και είναι γι' αυτό που λέω. Είναι, είναι εύκολο να λέμε και θα είμαστε αυστηροί και θα επανέλθουμε πίσω. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το συναισθηματικό κόσμο όλων μα. Γιατί μετά θα καταρρεύσουμε, θα είμαστε μια κοινωνία που θα καταρρεύσει συναισθηματικά. Δεν πρέπει να πάμε πίσω. Θα πάμε μπροστά. Είπατε ποτέ, γιατί να μου τύχει εμένα τώρα αυτό, στο Υπουργείο Οικονομικών. Είπα το και το 2013 τούτο. Είπα το και το 2017, όταν πλάκωσε το μεταναστευτικό μόλι ανάλαβα Υπουργό Εσωτερικών. Το είπα και ω Υπουργό Οικονομικών. Αλλά να σου πω κάτι. Το πιο σημαντικό και πραγματικά πλέον το πιστεύω πολύ περισσότερο είναι η υγεία. Όταν έχουμε την υγεία μα και πρέπει να τη διαφυλάξουμε και γι' αυτό πήραμε και αυστηρά μέτρα. Τα άλλα θα τα αντιμετωπίσουμε. Και δεν πρέπει να παγιδευτούμε. Ε, ναι, θα τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο στοικοί. Πρέπει να είμαστε πιο ε, δεν λέω πιο αναισθητοί, λέω πιο στοικοί. Να διαφυλάξουμε την υγεία μας, τη σοβαρότητα μας και θα τα καταφέρουμε αυτά. Άρα, δεν είμαι πολύ το γιατί μου έτυχε αυτό το πράγμα. Θα το περάσουμε α, αυτό το πράγμα. Να είμαστε υγιείς και σοβαροί και θα το περάσουμε. Είπατε ότι, λόγω του κορονοϊού, κάνατε πολύ καιρό να δείτε τους γονείς σας και την κόρη σας. Οι γονεί σα μπορούν να καταλάβουν το γιατί. Με τη μικρή, πώ το διαχειριστήκατε. Δύσκολα, μέσω FaceTime. Μέσω FaceTime και αυτή με ζήτουσε. Και με ζήτα. Εντάξει, τώρα αρχίσα κάπω περισσότερο. Πόσο ε, είναι τώρα ε, η Πινελόπη, Τρει ή Η οποία μεγαλώνει με τη μητέρα τη και εσεί την βλέπετε μέσα στη βδομάδα κάποιε φορέ από την Τώρα γραμμάδα. με τον κορονοϊό, ναι. ναι. Α, ε, τις υποκανονικέ συνθήκε ε, περνά τρει φορέ τη βδομάδα μαζί. Είχατε τι κλασικέ ενόχε του γονιού που Δουλεύει πολύ και δεν βλέπει το παιδί. Όχι. Και να σου πω γιατί. Γιατί δεν κάνω τίποτα άλλο εκτό από τη δουλειά για το παιδί. Και πιστεύω ότι αφιερώνω πολύ περισσότερο χρόνο από πάρα πολλού άλλου εργαζομένου στο, στο παιδί. Και αυτό είναι το κύριο. Και μου έχει αλλάξει η ζωή. Ο τρόπο που διαχειριστήκατε την αλλαγή στην καθημερινότητα τη σα άφησε ικανοποιημένου ήταν κάτι που φοβόσασταν. Το φοβόμασταν. Ε, το έχει διαχειριστεί καλά η μικρή και νομίζω γενικά τα παιδιά είναι flexible. Ε, είναι πιο ευελικτά από εμάς κάποτε και από ό,τι ακούω και από άλλα συγγενικά πρόσφατα, τα παιδιά ε, το διαχειρίζονται. Εμείς οι μεγάλοι χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη <χεδιά> βοήθεια σε αυτό, σε αυτό τον τομέα. Όταν την παίρνετε εσείς μαζί σας για να μείνει μαζί σας το, το βράδυ πώς περνάτε την, την ώρα μαζί. Δηλαδή, Έχετε τους δικούς σας κώδικες. Έχουμε τους δικούς μας κώδικες. Θα παίξουμε. Σας κάνει ό,τι θέλει. Με κάνει ό,τι θέλει. Με κάνει ό,τι θέλει. Θα την ταΐσω, θα την κάνω μπάνιο. Υπάρχει η Μετά από το γάλα μας θα πάμε πάνω. Θα διαβάσουμε κάποια παραμυθάκια ή θα δούμε ένα απόσπασμα από την Πεπατοκουρουνάκη. Θα γεύσω από έξω τα, τα, τα επεισόδια. Θα προσπαθήσω να, 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 να κοιμηθεί. Και μετά θα δω κι εγώ μια ώρα λίγο τηλεόραση να χαλαρώσω και να βάλω ένα ποτό να πιω. Και αν είστε με την κόρη σα και αρχίσουν τα τηλεφωνήματα για τη δουλειά ή για προβλήματα και θέματα, τι κάνετε. Εντάξει, το διαχειρίζω. Προσπαθώ να υπάρχει αυτό το ισοζύγιο, ούτως ώστε να μην. Αφαιρώ από άλλα, άλλα ούτω ώστε να μην αδικότητα τη δουλειά μου ούτε το παιδί μου. Mm. Και έχω αφαιρέσει όλα τα άλλα ουσιαστικά. Για το μέλλον, τι βλέπετε σε σχέση με εσά. Mm. Δηλαδή, μέχρι στιγμή. Ε, δεν υπήρξατε αιρετό. Ήσασταν διορισμένο υφυπουργό, διορισμένο υπουργό κτλ. Α, βλέπετε τον εαυτό σα να κατεβαίνει σε εκλογέ, Όχι. Υποψήφιο βουλευτή. Όχι, ούτε. Δεν το βλέπω. Φυσικά αυτό που λένε στην πολιτική, μην πει ποτέ, ποτέ. Μπορεί και να ισχύει, αλλά θα, το, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη εκπληξία για μένα. Ε, είμαι 7 χρόνια στην κυβέρνηση. Ε, έχω βιώσει κρίσει, έχω βιώσει όλη το πολιτικό. Σύστημα, Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να ολοκληρώσω ένα κύκλο θετικά, με θετικό πρόσημο. Και πλέον έχουν αλλάξει και οι προτεραιότητε μου στη ζωή. Θέλω, ε, ξέρετε, όταν είσαι και πιο νέο και όταν θέλει να μπει και στην πολιτική, έχει περισσότερε ε, βλέψεις. Νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί ε, οι βλέψει μου. Είμαι υπουργό οικονομικών. Ε, αυτό που θέλω τώρα είναι να. Ε, ε, μετά, από την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου είναι να επανεύ, μια ποιότητα ζωής καλύτερη. Δηλαδή, με περισσότερο χρόνο στον εαυτό, με περισσότερο χρόνο στην οικογένεια, με περισσότερο χρόνο να κάνω αυτά που θέλω. Να επιστρέψετε στον ιδιωτικό τομέα δηλαδή. Κάτσε. Ο... όπως σου είπα δεν κάνω πλάνα. Αλλά ναι, εγώ θεωρώ ότι όταν κλείσει ε, αυτός ο κύκλος θα επιστρέψω σε μια πιο κανονική δουλειά. Πούμε. Ακούγονται και κάποια σενάρια για τρίτη θητεία του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Πώ το βλέπετε εσεί που είστε τόσο. Ε, νομίζω ότι την πλάτη. ο ίδιο το έχει διαψεύσει αυτό το πράγμα και δεν έχει τέτοιε βλέψει. Νομίζω ότι ο, ο πρόεδρο είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πέρασε πάρα πολλέ κρίσει, ηγούμενο αυτή τη χώρα. Ε, και αυτή είναι μια, μια, μια πρόκληση, αλλά την οποία έχουμε, μια θέλω να πιστεύω τελευταία μεγάλη κρίση και πρόκληση που υπάρχει ενώπιον ενώ, ενώ μα για να. Λειτουργήσει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα 10 χρόνια ω η, χο... η κυβέρνηση η οποία έσωσε τη χώρα από επικίνδυνε ατραπού. Άρα, με τη λήξη της θητείας του πρόεδρου Αναστασιάδη, ε, λίγη η ενασχόλησή σα με τα κοινά. Σα είπα δεν μπορώ να. Αν πω κάτι τώρα και γίνει κάτι άλλο. Θα, θα έχουμε την κατάρρευση και θα το παίζουν όλοι. Αλλά ναι, έτσι το βλέπω. Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, σα ευχαριστώ πολύ για το απόψινό μας τέταρτο. ευχαρίστω. Ήταν πολύ καλή συζήτηση. Κουράγιο, υπομονή και Σε ελπίζουμε να καταφέρουμε όπως γρήγορα ξεπεράσαμε, γρήγοροτερα από ό,τι περιμέναμε φυσικά, την κρίση του 2013, να γίνει το ίδιο και με την κρίση του κορονοϊού. Συμφωνώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστήσεις και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ευχαριστήσεις το Πανεπιστήμιο Κύπρου που μας παραχώρησε το χώρο της βιβλιοθήκης του. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.